Καλή σας μέρα, κύριε Σκυλακάκη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή την προσέγγιση. Θα έπρεπε δηλαδή όταν μια χώρα βρίσκεται σε κρίση να παγώνει άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η φύση απεχθάνεται το κενό. Ναι. Κατά συνέπεια, εάν δεν είσαι παρόν πάντοτε, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, σε αυτή την περίπτωση έχεις μόνο να χάσεις. Το πώς θα χειριστείς τα θέματα, τι θα συζητήσεις, τι δεν θα συζητήσεις, είναι ένα διαφορετικό αντικείμενο. Αλλά η κρίση, έστω και όταν βρίσκεται σε μια κακή στιγμή, πολύ κακή όπως βρισκόμαστε εμείς, δημιουργεί και ευκαιρίες. Ξέρετε, το κινέζικο ιδεόγραμμα για τον κίνδυνο είναι το ίδιο με την ευκαιρία. Και ποια είναι η ευκαιρία στην προκειμένη περίπτωση? Ότι η Ελλάδα είναι στο παγκόσμιο προσκήνιο για κακούς λόγους, αλλά πάντως την παρακολουθούν, αυτά που λέμε έχουν κάποια σημασία και όταν είμαστε κυβέρνηση και όταν είμαστε αντιπολίτευση. Κατά συνέπεια έχουμε και εργαλεία μέσα από την κρίση. Βεβαίως έχουμε μικρότερη διαπραγματευτική δύναμη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτούς που μας δανείζουν χρήματα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να διαχειριζόμαστε με ευφυΐα τα θέματά μας και ενδεχομένως να μπορούμε, θέλω να κερδίσουμε, αλλά πάντως να μην χάσουμε όπως θα χάναμε αν είμαστε απόλυτες. Να μείνουμε λίγο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κύριε Σκυλακάκη. Ξεκίνησαμε με την κυβέρνηση Σιμίτη, συνεχίστηκε με την κυβέρνηση Καραμαλή, τώρα με την κυβέρνηση Παπανδρέου. Έχουμε σχεδόν 11 χρόνια μετά το διπλωματία των σεισμών του 1999 ελληνοτουρκικού διαλόγου, προσέγγισης. Πιστεύετε ότι έχουν οριμάσει οι προϋποθέσεις για ένα ποιοτικό άλμα? Να πάμε κάπου, να κάνουμε μια υπέρβαση των εκκρεμωτήτων, να τις λύσουμε? Κοιτάξτε, πάντα οι προποθέσεις ήταν σε σχέση με το τι συμβαίνει με το τουρκικό κατεστημένο, το τουρκικό κράτος. Ναι. Το τουρκικό κράτος, όπως ξέρετε, εξακολουθεί να μένεται στο τουρκικό κράτος μια σύγκρουση εξουσίας στην πραγματικότητα, την οποία όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος η πλευρά του πρωθυπουργού Ερντογάν. Το κατεστημένο, το τουρκικό, πάντα είχε μια δυσκολία να συζητήσει τα θέματα μαζί μας. Σήμερα τα πράγματα ίσως θα είναι λίγο καλύτερα, με την έννοια ότι αυτό το κατεστημένο έχει αδυνατήσει πάρα πολύ μέσα στην Τουρκία. Βλέπετε ότι έχουν συμβεί αδιανόητα πράγματα. Δεν λέω ότι έχει κλείσει αυτή η υπόθεση ή ότι οι Τούρκοι δεν θα διαπραγματευτούν, όποιος και αν είναι. Δεν είναι υπέρ της λογικής του καλού Ερντογάν, κακών και μαλικών. Στο τέλος πάντα οι χώρες προασπίζουν αυτά που επιλαμβάνουν ως δικά του συμφέροντα. Μόνο που αυτά που μπορεί να εκλαμβάνει ο Ερντογάν ως δικά του συμφέροντα της Τουρκίας δεν είναι τα ίδια με αυτά των Κεμαλιστών. Βλέπετε τα ανοίγματα που έκανε στην Αρμενία. Διότι δεν θεωρεί ο Ερντογάν ότι είναι συνέχεια, και δεν το θεωρούν και οι άλλοι, αυτό είναι το τομίζω, του κλασικού Κεμαλικού κράτους. Οπότε υπάρχουν δυνατότητες, αλλά πάντα με την λογική της δικής μας ευρύτερης περιφέρειας της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων, του παζαριού που δεν διευκολύνει καθόλου το να φτάνει σε ένα αποτέλεσμα γρήγορα. Δεν μιλάμε με Ολλανδούς. Κύριε Σκυλακάκη, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Εκεί που βρισκόμασταν στον αδύρα των προσδοκιών για το μέλλον της Ευρώπης πριν το περασμένο Σαββατοκύριακο, που στην επιφάνεια βρίσκονταν τα σενάρια αποβολής κρατών, θελούσιας αποχώρησης από την Ευρωζώνη, απόσχησης της Γερμανίας, συγκρότησης μικρής και σκληρής Ευρωζώνης. Ξαφνικά, μετά την απόφαση των 27 να συγκροτήσουν έναν πρωτοφανή όγκο κεφαλαίων, ένα πακέτο στήριξης της Ευρωζώνης απέναντι στους κερδοσκόπους της αγοράς, πέρασαμε στο άλλο άκρο, στην αισιοδοξία, στο ότι πλέον βαδίζουμε στην οικονομική διακυβέρνηση, στην πολιτική ένωση. Θέλω τη δική σας εκτίμηση, γιατί ζήτηκε τα γεγονότα μέσα από το ημικύκλιο των Βρυξελών και του Στρασβούργου. Ναι, θα σας πω ότι όταν τα ακούτε όλα αυτά τα ωραία λόγια, να κοιτάτε και πίσω από τις γραμμές. Πίσω από τις γραμμές, λοιπόν, ετοιμάζεται μια πάρα πολύ σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία θα επιβληθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι υπέρ αυτής της σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Διότι πιστεύω ότι η ασθένεια της Ευρώπης είναι ότι οι κυβερνήσεις της ξοδεύουν για καθαρά πολιτικούς λόγους πολύ περισσότερα χρήματα
από αυτά που έχουν, γιατί αυτός είναι ο εύκολος τρόπος για να κερδίζει ψήφους. Στο επιχείρημα, κύριε Σκουδαρέγκη, που λέει ότι εντάξει, σωστή είναι αυτή η διαπίστωση, αλλά σε ώρα κρίσης και ύφεσης δεν κάνει δημοσιονομική περιστολή, γιατί πνίγει την ανάπτυξη, τι απάντηση μπορεί να υπάρξει? Να σας πω, όταν ήμασταν πριν την κρίση, λέγαμε δεν κάνεις περιστολή γιατί θα προκαλέσεις κρίση. Όταν ήμασταν στην κρίση, λέγαμε δεν κάνεις περιστολή διότι είσαι σε κρίση. Όταν βγαίνεις από την κρίση, λες δεν κάνεις περιστολή διότι είναι, πώς θα το πω, ευάλωτο το σύστημα και δεν θα βγούμε από την κρίση. Στην πραγματικότητα όμως, αν ξοδεύεις συνεχώς χρήματα που δεν έχεις, αυτό είναι η κλασική ασθένεια του κακού κενσιανισμού, του λάθος κενσιανισμού. Μεγαλώνει διαρκώς το κράτος, αναβάλλοντας, γιατί είναι πάρα πολύ βολικό να μην το κάνεις αυτό σε πολιτικό επίπεδο. Αναβάλλεις λοιπόν τις αποφάσεις, είσαι μονίμως από πίσω από τα πράγματα, ξοδεύεις, μεγαλώνεις το κράτος σου και στο τέλος τι γίνεσαι, γίνεσαι Ελλάδα. Ναι. Πόσο πιθανό θεωρείτε, κύριε Σκυλακάκη, μία ή περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης να αναγκαστούν να προσφύγουν και αυτές αυτό το πακέτο? Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι ήδη είδα τους Ισπανούς κάνουν 5% περικοπές τους στο δημόσιο και μιλάμε με πολύ μικρότερο δημόσιο χρέος από εμάς. Τις τάξεις του μισού το δημόσιο χρέος και μικρότερο έλλειμμα. Οι Πορτογάλοι το ίδιο, οι Ιρλανδοί ήδη το έχουν κάνει αδρίως. Παίρνουν όλοι τα μέτρα τους προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσουν ότι δεν είναι. Τα χρήματα δεν δημιουργούν ανάπτυξη. Τα χρήματα δημιουργούν μια ψευδέστηση ανάπτυξης. Ανάπτυξη δημιουργεί η παραγωγικότητα, η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η σύγχρονη τεχνολογία, οι άνθρωποι που είναι κοντά στην επιστήμη, τα γράμματα, τα πολιτικά σύστηματα και οι θεσμοί που δουλεύουν ομαλά, αυτά δημιουργούν ανάπτυξη. Τα λεφτά σου δίνουν αγοράζουν μια ψευδέστηση ανάπτυξης από τα παιδιά σου. Κύριε Σκουδαρέγκη, να σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ.